Απανοτά ήταν τα χτυπήματα της φοδρής κακοκαιρίας Μπάλος σε βορίζια και καμάρες του Δήμου Φεστού. Λίγες ώρες μετά τις χθεσινές κατολιστήσεις βράχων, οι οποίες σε συνδυασμό με τα πλημμυρικά φαινόμενα δημιούργησαν ένα εφιαλτικό σκηνικό, δημότες βρέθηκαν στο ίδιο καταστροφικό έργο θεατές. Χθες βράδυ πάλι ξημερώματα 3 με 4 ήταν πολύ εντονότερα τα τσερικά φαινόμενα. Αυτοί που είναι μέσα στην τζίτη του ποταμού, βεβαίως φοβούνται. Είναι στο πόδι, είναι κάθε βράδυ με την πρώτη βροχή. Έβρεξε πολύ. Σε άνοιξε εδώ το φαράζ, σε μπήκε εδώ τη μεσοχωριά και κατάστρεψε το χωριό. Και την πλατεία και το χωριό. Μία αρκετά δύσκολη βραδιά για τα ορεινά χωριά του Δήμου Φεστού. Τεράστιοι όγκοι νερού με αποτέλεσμα να κατεβάσουν αρκετά φερτά υλικά από το βουνό. Από μαρτυρίες κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων έχουν χαθεί αρκετά πρόβατα και μέλισσες και ψέλες μελισσών και στα βορίζα. Στις 3 ξημερώματα οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως συνέπεια τεράστιοι όγκοι νερού να συμπαρασύρουν από το βουνό φερτά υλικά, τα οποία κατέβηκαν ως χύμαρος μέσα στο χωριό. Σπάσανε δρόμοι όλοι, εφανήκαν οι σωλήνες του νερού. Θα έχουμε κι άλλη πολύ από κι άλλη. Αυτές οι εικόνες επικράτησαν το πρωί στα βορίζια, όπου δυο ταχύ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Μπήκε με πλημμύρα και μας κατέβασε από το βουνό τα μπάζα όλα, άμα θέλεις ένα εφιάτη. Δεν θα φοβηθεί να πεις... Και έχουμε και το πρόβλημα με τις ιότρες. Εδώ σε μια εβδομάδα έχει χαλάσει αυτή και δεν έχει το χωριό νερό. Τώρα δεν έχει νερό. Τώρα δεν έχουμε. Είναι καταστροφή. Οι υπηρεσίες να έρθουν να κάνουν αυτό που χρειάζεται. Να κάνουν κάτι, μια μελέτη, να κάνουν κάποιο έργο ούτως ώστε αυτά τα πράγματα να μην γίνονται. Δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ το πρωί σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία ήταν αδύνατη στους οικισμούς Καμάρες και Βορίζια εξαιτίας των φερτών υλικών με μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου αλλά και ιδιωτών να απομακρύνουν τους βράχους και τους τόνους φερτών υλικών για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Τα σοκάκια και οι δρόμοι εντός του οικισμού έχουν γεμίσει από τέτοια υλικά, πέτρες και φερτά. Ήδη από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με το Δήμο έχουμε στείλει μηχανήματα, υπάρχουν μηχανήματα στην ευρύτερη περιοχή όπου έχουν προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών. Δραματική κατάσταση και στις Καμάρες. Τέτοια μεγάλη πλημμύρα από όλα τα φαράγγια Καμαρών από ψηλά, που ήρθαν όλα τα νερά μαζεμένα, ήρθανε τόσο δρυμή ήταν το νερό. Αυτά τράβηξε όλα αυτά τα πράγματα, διότι ποτέ δεν είχαν γίνει σωστές υποδομές. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλες δύο ανάγκες και το φωνάζω. Στο σχολείο από κάτω ο δρόμος είναι έτοιμος να πέσει. Έχει κουφαλώσει με τα νερά που έχουν πάει και αν δεν το κάνετε θα το κάνουμε δική μου δαπάνη εγώ. Στον κάτω νεκροταφείο το ίδιο. Αγροτικοί δρόμοι εξαφανίστηκαν. Εκατοντάδες πρόβατα παρασύρθηκαν και πνίγηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ η πρόσβαση στα πλημμυροστάσια είναι αδύνατη σε αρκετές περιπτώσεις. Εμένα από πέρα είχα τα πρόβατα, τα στήρα και πέρασε ο ποταμός και τα πήρε όπως ήταν, εξαφανιστήκανε. Εμένα μου λείπουν 85 πρόβατα. Έχω βρει μια δεκαριά, έχω βρει 3 ψοφισμένα στον ποταμό, στις λάσπες, αλλά δεν έχω βρει. Πρόβατα, μέλισσες, τα πάντα έχουν διαλύσει δρόμοι, έχουμε ένα σωρό υπόστεγα. Και δεν μπορούν να πάνε άνθρωποι να ταΐσουν. Καταστροφή. Πάει η γερότη τώρα 100 χρονών, ποτέ δεν το θυμούνται το να το χάλει. Το καλό είναι που δεν έπαιρνε κανείς να τον πλακώσει. Να έχουμε άλλα. Γλίτωσα, αλλά θα μπορούσαν κάποια κτηνοτρόφια. Δεν μπορούσαν. Μπορούσα να πάρουν ένα καναμάξ. Το κατεβάζει το τυμπάτσι. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε άκρως επικίνδυνες εικόνες και στον παλιό κεντρικό δρόμο των Καμαρών, όπου κατέληξε μεγάλος βράχος. Μεγάλες είναι οι ζημιές στους αγροτικούς δρόμους εδώ στις Καμάρες και εδώ που βρισκόμαστε αποκολλήθηκε βράχος και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Εμείς με το φορτηγό εδώ πέρα περιμένουμε τώρα να τελειώσουν να ανοίξουν κάποιους μικρούς δρόμους ώστε να πάει ο κόσμος στα πλημμυροστάσια και γενικά όπου τυχόν υπάρχει ανάγκη. Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, κεραυνοί και ισχυρές βροχές σήκωσαν στο πόδι πολλές περιοχές και στο Ηράκλειο. Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου σημειώθηκαν προβλήματα στους δρόμους, κατολιστήσεις μικρής έκτασης, καθώς και κοπές δέντρων με την παρέμβαση των αρμοδίων να είναι άμεση. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.